να καλησπερίσουμε έναν εκ των ανθρώπων που νομίζω ότι τα κατέχει και τα κατέχει πάρα πολύ καλά, ειδικά τα της ΚΑΕΑΡΙΣ, τον κύριο Σπύρο Χριστοφορίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα από το Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είστε καλά καταρχήν. Χαίρομαι που σας ακούω. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αλέξη μαζί. Ναι, ναι. Απλά μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε κι εσείς τα δρόμενα στον μπασκετικό Άρη. Βεβαίως. Ναι. Είστε ένα από τους ανθρώπους που πριν από ένα χρονικό διάστημα, δεν θα πω ότι τα είχατε προβλέψει, αλλά σε ένα βαθμό είχατε μιλήσει για τις δύσκολες μέρες που έρχονται, τις οποίες τις βλέπουμε, έχουν έρθει, τις έχουμε μπροστά μας. Το θέμα και το ζητούμενο είναι αν υπάρχει τρόπος διαφυγής, κύριε Χριστοφορίδη, αν βλέπετε κάποιο τρόπο διαφυγής. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα προηγουμένως, καταρχάς πρέπει επιτέλους ο μεγαλομέτωχος ή η δικηγόρη του ή ο αδερφός του, που είναι και νόμιμος εκπρόσωπος του Άρη και ο μόνος που έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη από την οικογένεια, αν είναι ακόμα άνθρωπος εδώ. Δεν είναι εδώ. Ούτε ο Μάνος είναι εδώ. Ούτε ο Μάνος είναι εδώ. Ούτε ο Μάνος είναι εδώ. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Το υποψιαζόμουν, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι σίγουρος. Να μας πούν έστω να δια του τύπου. Γιατί ευθέως, παρότι πολλές φορές ζήτησα τοποθετούμενος είτε στα social media είτε στο ραδιόφωνο να ενημερωθώ, απάντηση δεν πήρα ποτέ, να μας πούνε αν οι μετοχές μου τα ευάζονται, αν είναι δεσμευμένες ή όχι. Η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι είναι δεσμευμένες και δεν είναι. Είναι ενημέρωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή δεν είναι ενημέρωση. Μα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς τη σχετική απόφαση που υπάρχει. Απλά ο κόσμος μπερδεύεται, κύριε Χριστοφορίδη, με το εξής. Το δεσμευμένες και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν έχει διαφορά από το κατασχεμένες και είναι του Λετωνού. Άλλο το ένα, όχι, άλλο όχι, το όχι, άλλο. Μιλάμε για δέσμευση. Ναι, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Είναι δεσμευμένες. Ανήκουν στον κύριο Λάσκαρη, αλλά δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Έτσι. Παρά μόνο αν γίνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, παραιτηθεί ο κύριος Λάσκαρης από οποιαδήποτε δικαίωμά του ως μέτοχος στην συμμετοχή στην αύξηση και με ένα ποσό γύρω στο 1% κάποιος ή κάποιοι πάρουν το 51% των μετοχών. Α, αρκεί το 1% λέτε αν παραιτηθεί. Ναι, αρκεί το 1%. Αν παραιτηθεί από το δικαίωμά του, γιατί το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει 1,098. Οπότε με 1% παίρνεις 51%. Ή τέλος πάντων, ακόμα αν θέλει ο κύριος Λάσκαρης να διευκολύνει τις εξελίξεις, με μείωση της αξίας της μετοχής παίρνεις και μεγαλύτερο ποσοστό. Παίρνεις ποσοστό 67%, το οποίο αρκεί μαζί με το 10% του αρασιτέχνη για να διοικήσει με άνεση και όποια μειοψηφία μετοχών έχει ο κύριος Λάσκαρης να μην γεννά προβλήματα στη διοίκηση της ομάδας. Mm-hmm. Σημαντικά. Ένα λοιπόν ζητούμενο είναι αυτό, γιατί τουλάχιστον η δική μου εμπειρία το καλοκαίρι δείχνει ότι υπήρχαν τουλάχιστον κάποιοι που θέλανε τις μετοχές. Ναι. Και νομίζω ότι και η μία από τις δύο προτάσεις, τουλάχιστον μέχρι προχθές που διάβασα την άρση σε την εφημερίδα που γράφετε και εσείς και ο Αλέξης Σαββόπουλος, έλεγε ότι η μία πρόταση ζητούσε μεταβίβαση των μετοχών. Ως εκ τούτου, ακόμα και τώρα κάποιοι ενδιαφέρονται για τις μετοχές. Ναι. Πράγμα που μου φαίνεται λογικό, από την άποψη ότι με τις μετοχές διοικείς, ορίζει διοικήσεις και παίρνει. Λογικό, αλλά όχι εφικτό με βάση την δικαστική απόφαση. Όχι, θεωρώ ότι αν δεν προκηρυχθεί και αύξηση, ναι, έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση, τουλάχιστον μια ικμάδα φωτός, που αύξηση μπορεί να προκηρυχθεί μόνο με γενική συνέλευση, την οποία ναι μεν προκήρυξε η ΚΑΕ Άρης, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα και σε κάθε περίπτωση αν ήθελε να προκηρύξει αύξηση με το κεφαλαίο, γιατί δεν είναι στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, νομίζω ότι ο κύριος Ψηφίδης και ο Εραστέχνης εν γέννη δεν θα ήταν αντίθετος στο να γίνει μια γενική συνέλευση αυτόκλητη, δηλαδή με παρουσία μόνο εκπροσώπου του κυρίου Λάσκαρη και του κυρίου Ψηφίδη. Δύο άτομα είναι έτσι κι αλλιώς συμμετοχή του αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος του Εραστέχνη και ο κύριος Λάσκαρης, και να αποφασιστεί η αύξηση του κεφαλαίου. Δεν χρειάζονται ούτε προθεσμίες, ούτε ανακοινώσεις τον τύπο. Οι αυξήσεις δημοσιεύονται στο γεμί. Δεν δημοσιεύονται στα social media. Όποιος θέλει να ενημερωθεί κατά την άποψη, από το γεμί ενημερώνει. Χάνουμε λοιπόν χρόνο αδίκως προς αυτό. Τώρα, για το αν είναι δεσμευμένες συμμετοχές, ανέφερα την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί υπάρχει έγγραφο της νομικής πλευράς του Λετωνού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ενημερώνει για τη δέσμευση των μετοχών. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν βρεθεί κάποιος που πιστεί από τον κύριο Λάσκαρο ότι οι μετοχές δεν είναι δεσμευμένες, δια απόφαση για κάποιο λόγο που και εγώ και εσείς αγνοούμε δεν ισχύει,
Θεωρώ ότι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πρέπει κάθε αύξηση ή μεταβίβαση μετοχών να εγκρίνεται, θα κολλήσουν. 100%. Δηλαδή, αν εμφανιστεί τώρα κάποιο και πει: Δίνω ξοφλάω τα χρέη του Άρη, δίνω 4 εκατομμύρια και, θέλω, και παίρνω τι μετοχέ, δεν μπορεί να τι πάρει. Δηλαδή, μόνο με αύξηση του κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει υπογραφή, επαναλαμβάνω, σε αύξηση του κεφαλαίου του συνόλου των μετόχων για να μην έχουμε προθεσμίες δεκαήμερες και επαναληπτικές κτλ. Δηλαδή, του εκπροσώπου του κυρίου Λάσκαρη και εκπροσώπου του Αρασιτέχνη και μετά παρέτηση των υφισταμένων μετόχων, δηλαδή του κυρίου Λάσκαρη και του Ερασιτέχνη, για να μπορούν άμεσα να μπουν χρήματα, δεν μπορεί να πάρει ούτε μία μετοχή. Να σας πω κάτι, επειδή το έχουμε σημειώσει και εμείς στην εκπομπή πάρα πολλές φορές αυτό και το έλεγα για το εξής, ότι στον Άρη πολλές φορές μιλάμε και αναλωνόμαστε στο πρέπει. Ναι, πρέπει οι μετοχές να φύγουν από το Λάσκαρη, πρέπει να πάψει να είναι ιδιοκτήτης, πρέπει να φύγει από την ομάδα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό το πρέπει. Αλλά αναλωνόμαστε λοιπόν στο θέμα των μετοχών, όταν θεωρώ ότι που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Τζάμπα μιλάμε για τις μετοχές αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς η ομάδα θα καταφέρει διοικητικά να γλιτώσει και αγωνιστικά πλέον, αλλά και έρχονται αδειοδοτήσεις, έχουμε ήδη μπαν, υπάρχουν 500 πράγματα που πρέπει να τα κάνει μια διοίκηση. Γιατί τώρα ο Άρης είναι χωρίς διοίκηση. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει ένας να υπογράψει στα γραφεία να αγοράσουν σάντουιτς για να φάνε οι παίκτες. Ναι, καταρχάς, κοιτάξτε, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπήρχαν άνθρωποι, τώρα δεν έχει καμία σημασία αν βάζω ή όχι τον εαυτό μου σε αυτούς, που είτε γιατί τα προβλέπανε είτε γιατί τα οσφρίζονταν, κάνανε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σωστά. Δηλαδή, μαζί με τον Θωμά Νικολό, συνάδελφο και μέχρι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μου είπε ότι σήμερα υπέβαλε την παρέτησή του στο ΓΕΜΗ, ζητήσαμε πολλές φορές από τον κύριο Μάνο Λάσκαρη, που τον βλέπαμε κιόλα. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να μιλήσεις μαζί του, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή. Ερχόταν στα γραφεία μας τα δικηγορικά, τον βλέπαμε στην ΚΑΕ, να γίνει μια δοκιμαστική αύξηση, μεταβίβαση 10 μετοχών, με τίμημα το οποίο θα ορίζαμε 1 ευρώ και με φόρο τον οποίο προθυμοποιούμε να πληρώσω εγώ. Τι θα μιλάμε τώρα για 100-150 ευρώ φόρο, παραμύθια. Mm. Για να δούμε αν θα περάσει αρχικά από τη ΔΟΗ ΦΑΕ, που πηγαίνει ως αρμόδια ΔΟΗ, και μετά από την Επιτροπή. Ναι. Δεν έλαβε ποτέ σχετική εντολή ή έγκριση, όπως θέλετε να το πείτε, ο Μάνος από τον αδερφό του. Δεν αδικό το Μάνο, πρόθυμος ήταν. Ναι. Δηλαδή, από το να φτάνουμε να αναλύουμε στα ραδιόφωνα όντας το χείλος του γκρεμού, θα μπορούσαν να γίνουν απλούστερα πράγματα για να λάβουμε τις απαντήσεις. Εγώ τη μόνη απόντηση που έλαβα και ανέβασα πίεση 22 ήταν μετά τον φοβερό μονόλογο του κυρίου Λάσκαρη σε άλλο ραδιόφωνο, φύλαμε προσκύμενο στον Άρη, αλλά άρρω, όχι το δικό σας, που ζήτησα να βγω στον αέρα μαζί του γιατί ανέφερε ο Χριστοφορίδης και κάθε Χριστοφορίδης και δεν ξέρει και ας πάρει τον Παπακυριάκη στο γραφείο. Ζήτησα να βγω και είπα ας μας πει ο Παπακυριάκης τη λύση πώς μεταβιβάζει τις μετοχές. Ακόμα περιμένω τη λύση. Μα δεν υπάρχει λύση. Είπα μάλιστα το φάξ μου είναι αυτό, το ξέρει και οποιοδήποτε νομικός ανά την Ελλάδα γιατί είναι σε όλους τους καταλόγους, ας μου στείλει τη λύση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είσαι νομικός για να ξέρεις ότι μία δικαστική απόφαση που το λέει δεν μεταβιβάζονται και δεν πολλούνται, τι ισχύει. Δηλαδή, εντάξει, εκτός αν υπάρξει μια άλλη απόφαση που δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα, που να την ανατρέπει, που δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Το είπα και αυτό τότε, γιατί τα Χριστοφορίδη και κάθε Χριστοφορίδης με εκνευρίζουν. Ας κατατεθεί μια αίτηση ανάκλησης από τον κύριο Λάσκαρη, η κυρία Ψεβίωση δεν είναι μέτοχος, να δούμε αν θα την κερδίσει. Ας κατατεθεί μια αίτηση ανάκλησης, οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων ανακαλούνται, έστω εν μέρη. Ας κατατεθεί μια αίτηση ανάκλησης να δικαστεί την επόμενη μέρα προσωρινή διαταγή. Και με το καλό να συνδράμουμε κι εμείς ως δικηγόροι του Άρη, αν ζητηθεί η συνδρομή μας, να κερδίσει την ανάκληση ως προς τις μετοχές. Εμάς τους Αριανούς, οι μετοχές μας ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα κίνητα του κ. Λάσκαρη. Δυστυχώς τότε ακόμα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν. Ναι, ο Χριστοφορίδης, ο Άσχετος, ο Βαλτός, ο έτσι. Και όποιος Χριστοφορίδης, έτσι. Απλά για τον εαυτό μου αναφέρομαι. Ναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Το ζήτημα είναι τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω, εσείς ήσασταν χθες στο παλέ που ήταν και η. Δεν ήμουν στο παλέ, ενημερώθηκα για ό,τι έγινε. Μίλησα με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Κλήθηκα για αύριο στις 8 που έχει συνάντηση. Ας πούμε, Αριανών, δεν έχει νόημα να βάζουμε άλλες ταμπέλες.
στα γραφεία. Αυτό είναι. Του. Είναι αριανών επιχειρηματιών που έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Αριανή επιστράτευση κατά κάποιο τρόπο. Και οι δύο προτάσεις στην ουσία. Κλήθηκα να δώσω το παρόν. Είπα ότι θα δώσω το παρόν. Θα έρθει διαβασμένος με ασκήσεις επί χάρτου. Το ζητούμενο νομίζω της αυριανής συνάντησης είναι να αλλάξει η διοίκηση καταρχάς. Οι μετοχές, αν δεν συνδράμει ο κύριος Λάσκαρης, καλός ή κακός, δεν μπορούν ούτε να αλλάξουν χέρια, ούτε να μεταβιβαστούν. Να γίνει αύξηση με το ίδιο κεφαλαίο έτσι ώστε να αλλάξουν οι ισορροπίες και τα ποσοστά. Αυτά περνάνε αναγκαστικά από τον κύριο Λάσκαρη. Εκείνο που δεν περνάει από τον κύριο Λάσκαρη και περνάει από τον ερασιτέχνη και από τον ερασιτέχνη είναι ο διορισμός προσωρινής διοικήσεως. Γιατί ο ερασιτέχνης είναι ο μόνος μέτοχος πέρα από τον κύριο Λάσκαρη. Μπορεί να πάει στο πρωτοδικείο και λέω περνάει και από τον ερασιτέχνη γιατί πρέπει και οι παρετήσεις των υπολείπων μελών πλήτης οικογένειας να γίνουν επίσημες όσες δεν έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Αυτό έχω τοποθετήσει και δημοσίως και ιδιωτικά ότι οι παρετήσεις για να ισχύουν πρέπει να γίνουν με εξώδικο και να πάνε σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Εφορία, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ και ούτω καθεξής. Βοηθήστε με σε κάτι γιατί έχει κυκλοφορήσει ευρέως και το λένε και αρκετοί και συνάδελφοι και τα λοιπά και κυκλοφορεί και στα αριανά στέκια και ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού τον ακριβή το νομικό όρθα μας το πείτε εσείς να ανακληθεί η άδεια που δόθηκε για, για τη μεταβίβαση των μετοχών στον κύριο Λάσκαρη. Έχει υποθεί κάπως, θα το βρω σε κάποια στιγμή, θα το πω ακριβώς. Κοιτάξτε, εκείνο που μπορεί θεωρητικά να γίνει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι αίτηση για ακύρωση της μεταβίβασης των μετοχών από τους τέσσερις. Αναστροφή πώλησης μετοχών. Εντάξει, αναστροφή πώλησης είναι πιο αργό χαρακτηρισμός. Ακύρωση της μεταβίβασης. Ακύρωση μεταβίβασης, ωραία. Έτσι, ακύρωση μεταβίβασης των μετοχών. Ναι. Το 2015, όταν εμφανίστηκε στη ζωή του Άρη ο κύριος Λάσκαρης, οι μέτοχοι ήταν τέσσερις, πλην του ερασιτέχνη φυσικά, ο οποίος δεν μεταβιβάζει και το ποσοστό του, δεν μπορεί να μεταβιβάσει. Ναι. Το 10% το έχει εκ του νόμου. Τυχαία σειρά, Αρβανίτης, Γαλιλαίας, Ρούσος, Νικολός. Μεταβίβασαν προς τη μήνη τους οι άνθρωποι, και αυτό πρέπει να κάνει κάθε αριανός, τις μετοχές στον κύριο Λάσκαρη έναντι ενός ευρώ. Και αυτές οι μεταβιβάσεις, τα συμφωνητικά που πήγαν στη ΦΑΕ, έπρεπε μετά, όπως προείπα, να εγκριθούν και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εκεί υπήρξαν διάφορα περίεργα πράγματα. Κάποια τα ξέρω, κάποια τα ξέρει ο Γιώργος Σφυρής στην Αθήνα, με τον οποίο είμαστε σε επαφή. Ότι χρήματα παρουσιάζονται από το λογιστή, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, που ξέρω κάποια άλλα. Ναι. Αν ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ, πιθανόν και ο λογιστής του Λάσκαρη στην Αθήνα να ξέρει άλλα, που δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε ο Σφύρης. Όχι, για να λέμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι επειδή υπάρχουν νομικά πλαίσια, νόμιμο έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι παράνομο, παρουσιάστηκε στην αρχή ότι ο λογιστής είναι αυτός ο οποίος. Ο λογιστής του κύριος Καραλής, νομίζω. Καραλής. Ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει στην ουσία αγοράσει τον Άρη. Δηλαδή έχει παρουσιαστεί ως αυτός που βάζει τα χρήματα στην ομάδα μέσα. Και μετά υπάρχουν τα γνωστά θέματα με διάφορες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες αυτές στέλνουν τα χρήματα για να πληρωθεί ο White, να πληρωθεί ο McNeil, να πληρωθεί ο ένας, να πληρωθεί ο άλλος. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα μπλεγμένο καθεστώς. Τότε κανείς δεν είχε νόημα να τα επισημάνει παρά μόνο στους οικείους του, γιατί ζητούμενο όλων ήταν, είχε ήδη καθυστερήσει. Δηλαδή είχαμε φάει ένα καλοκαίρι από το Μάη και μετά και δεν είχε εγκριθεί ακριβώς για τους λόγους που μόλις προείπατε και όλοι υποψιαζόμαστε, η μετάβαση των μετοχών. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να κατευθεί μια αίτηση από το σύνολο των μετόχων που προανέφερα προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι ώστε το 90% των μετοχών, ανεξαρτήτως πλέον Λετωνού, γιατί ο Λετωνός έχει δεσμεύσει τις μετοχές στα χέρια του Νίκου Λάσκαρη. Αν οι μετοχές ξαναγυρίσουν στα χέρια των τεσσάρων ανθρώπων που προανέφερα, δεν τίθεται θέμα Λετωνού. Τίθεται θέμα Λάσκαρη που θεωρητικά μπορεί να κυνηγάει τον Άρη, αν θέλει, και τα λεφτά που έβαλε. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει και τώρα, έτσι κι αλλιώς το κάνει. Υπάρχει στον ισολογισμό μας δημοσιευμένο ένα δάνειο 2.200 που φέρεται να πήρε ο ΙΚΑΕ Άρης από ελβετική εταιρεία.
Ωραία. Ναι. Εγώ όσο ήμουνα μέλος του Συμβουλίου, γιατί δικηγόρος παραμένω, αυτή τη βδομάδα έχουμε δικαστήριο με το Δαμιανίδη, αύριο έχουμε δικαστήριο με το Σάμαρη, τέλος πάντων δικαστήρια υπάρχουν συνέχεια. Τέτοιο πρακτικό, γιατί θέλει πρακτικό για να εγκριθεί η δανειοδότηση, ειδικά τόσο μεγάλο ύψος, δεν υπέγραψα. Και το ίδιο με διαβεβαίνουν και οι άνθρωποι του Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν λοιπόν ζητούμενα πώς βρέθηκαν αυτά τα δάνεια. Και άρα υπάρχει τρόπος. Κοιτάξτε, περνάει μέσα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι, δεν είναι μια ιστορία εύκολη, είναι σύνθετο θέμα και πρέπει να συνδράμουν αρκετοί. Όταν δεν έχει δώσει λεφτά όμως και είναι 4 ευρώ που έχει δώσει για να αγοράσει, ξαναλέω, την ΚΑΕ. 4 ευρώ παραχωρήθηκε, έδωσε αντίτιμο στον κύριο Αρβανίτη και στους υπόλοιπους. Ναι, το τι λεφτά έχει βάλει μετά στην ομάδα είναι άλλο θέμα. Είχαν από κοινού τις μετοχές. Μπράβο. Ναι. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να πιεστεί ο κύριος Λάσκας. Γιατί, κύριε Χριστοφορίδη, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι αυτό το μείζον αν έδωσε 2 ή 4. Το μείζον είναι ότι φαίνεται να μπαίνουν από λογαριασμό Ελβετίας χρήματα στα ταμεία της ΚΑΕ με αιτιολογία αύξηση του γεωφαλαίου, τα οποία χρήματα κατηγορείται αυτή τη στιγμή η οικογένεια Λάσκαρη, αλλά εμέσως ή και αμέσως στο μέλλον μπορούμε να κατηγορηθούμε και οι 9 που ήμασταν διοικητικό συμβούλιο επί εποχής Λάσκαρη, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχοντας γνώση αυτό που λέω, γιατί τα χρήματα που μπήκαν στον Άρη κατά τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εφετών Αθηνών είναι μαύρα. Ναι. Εκεί θα έχει πρόβλημα όμως και η εταιρεία. Γι' αυτό θα λέω. Δηλαδή, πρόβλημα έχει ήδη η εταιρεία. Επαφιόμεθα στην κρίση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, ούτε καν Θεσσαλονίκης, που τέλος πάντων μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση και χωρικά τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, για το αν θα κατηγορηθούμε όλοι και για το αν και η ΚΑΕ τελικά θα είναι υπόδικη για κακουργήματα με ό,τι πρόστιμα αυτά επισύρουν, για ξέπλυνα βαρύμου χρήματος. Γι' αυτό λέω ότι ίσως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μια λύση. Τρόπο ότι να και για να γυρίσουν μετοχές, αλλά και από την άλλη για να δείξουμε ότι ως κοινωνία του Άρη δεν τα εγκρίνουμε όλα αυτά, ρε διάολο. Δηλαδή, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Όταν με κάθε σοσφυρής και πήγα 25 Μαρτίου με χαρά λέγοντας ότι μια ιστορική μέρα για τον Άρη, το 25 Μαρτίου που είναι η επέτειος ίδρυσής μας, μπορεί κάτι καινούργιο να χαράζει, αν ήξερα τρία χρόνια μετά ότι θα μπλέξει ο Άρης τις περιπέτειες, στο γραφείο του Σφυρί πήγαινα από τότε, θα του κλάτω το τηλέφωνο. Που και ο άνθρωπος δεν ήξερε, μην τον αδικό. Μα και αυτός έχει αποχωρήσει την όλη διαδικασία. Και, αποχώρησε και αισθάνεται τρόπον την όπως και εγώ έχω απολογηθεί πολλές φορές και δημοσίως και ιδιωτικά, ένοχη είχα αυτή την ιστορία. Αλλά δεν ξέραμε, ειλικρινά δεν ξέραμε. Έλεγχος έγινε και από εμάς και από την ΚΑΕ που ήταν τότε ο αγοραστής. Δηλαδή, εγώ και ο Σφυρίς ήμασταν οι υποτιθέμενοι δικηγόροι του Λάσκαρ, παύλα διαμεσολαβητές. Έλεγχος έγινε και από την ΚΑΕ. Ναι. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στον όρο. Μα έλεγχος έγινε και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και από την Επιτροπή και από την Αλφα Μπανκ που μπαίναν τα χρήματα στην Ελλάδα και από την Eurobank που μπαίναν μετά επί καραλίδα. Έλεγχος έγινε. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτή η ιστορία στον όρο. Ναι. Δεν μπορούσε να. Δηλαδή, πώς κάνεις έρευνα στην πληροφόρηση της ελληνικής εισαγγελίας, δεν υπήρχε αντίστοιχο θέμα στην ελληνική εισαγγελία τότε. Έτσι είναι. Ναι. Όπως το λέτε. Πλέον, άρα, σχηματοποιούμε. Λέμε, αντίδραση μία. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα το δουν. Άρα, προφανώς αύριο είναι ένα από τα θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι αυτή τη συνάντηση. Γιατί είναι μια διέξοδος αυτό που μας περιγράψατε πριν από λίγο. Ναι, που περνάει όμως από την έγκριση. Και σε επίπεδο τυπικό σε εξουσιοδότησης του δικηγόρου της επιλογής του και σε επίπεδο πρακτικό 4 ανθρώπων, ξαναλέω, έτσι. Ναι, εφόσον θέλουν λοιπόν Αρβανίτης, Ρούσος, Γαλιλαίας και ποιος με ο τέταρτος. Ο Νικολός. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν το θέλουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Διότι αν επιστρέψουν οι μετοχές αυτούς, προφανώς επομίζονται και. Γι' αυτό σας λέω, ναι, τους, δηλαδή το λέω με επιφύλαξη, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, όπως σας ανέφερα ότι μπορεί να μπλέξουμε οι 9. Τυχαίνει βέβαια και οι συγκεκριμένοι 4 να είναι μέσα στους 9, αλλά όπως τυχαίνει, μπορεί να μπλέξουν με το ξύπνο να βρούμε χρήματα, μπορεί να μπλέξουν. Μάλλον δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπλέκουν και για το. Συγγνώμη, ο μέτοχος έχει ευθύνη το διοικητικό συμβούλιο για τα χρέη.
για τα χρέη μέχρι νεοτέρας έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς βγαίνουν κάτι περίεργες διατάξεις νόμου που βάζουν και τους μετόχους στο κάδρο. Ναι. Και όσο δεν είχαν ισχύ μέχρι τώρα όμως. Όχι. Η πρόβλεψή μου είναι ότι όσο τα μνημόνια αυξάνονται σε αριθμό, κάποια στιγμή θα μπλέξουν και οι μέτοχοι. Προς το παρόν δεν έχουν αυξηθεί. Άρα την ευθύνη την έχουν έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι και ένα από τα επιχειρήματά μου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ότι πρέπει το βήμα να το κάνουν. Ναι, γιατί διαφορετικά, τουλάχιστον, αν γίνει αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα και νομίζω ότι είναι μία από τις διεξόδους, τότε θα έχουν και τη δυνατότητα να παλέψουν και να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται. Διαφορετικά, άγονται και φέρονται από το τι θέλει ο Λάσκαρης. Και να ορίσουν και διοίκηση της επιλογής τους. Και σε κάθε περίπτωση τα λεφτά που θα μπουν στην ΚΑΕ, να μπουν στην ΚΑΕ και όχι σε... και όχι σε τρίτα χέρια. Και να ελέγχουν γιατί... αποκλειστικά πού θα πηγαίνουν και προς ποια κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι... Να επιχειρηθεί τέλος πάντων αυτό που είχε γίνει και πριν από 5-6 χρόνια, πάλι από τη διοίκηση Αρβανίτη, με τα γνωστά θετικά. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Χρυστοφορίδη. Αν υποθέσουμε ότι εμφανίζεται μια λύση τις επόμενες μέρες, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση παλεύουν τώρα όλοι και η αυριανή συνάντηση γι' αυτό γίνεται. Πόσα χρήματα θεωρείτε ότι θα πρέπει χονδρικά να μπουν άμεσα ούτως ώστε να κλείσουν κάποιες επίγουσες τρύπες και να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα, γιατί έχουμε πλέον επίσημα και μπάν από τη FIBA και ένα κάρο μέτωπα ανοιχτά. Ναι, επίσημα έχουμε, αν δεν μου διαφεύγει κάτι σοβαρό, ένα μπαν από τον Καβαδά. Ναι, έχουμε μπαν από τον Καβαδά. Και έρχονται και άλλα προφανώς τώρα στη συνέχεια. Έτσι, έρχονται και άλλα, αλλά στον Τραγκίσεβιτ, ας πούμε, δεν έχουμε χάσει την προθεσμία για έφεση. Με 15.000 μπορούμε να κάνουμε έφεση και τη χρονιά να τη βγάλουμε χωρίς μπαν από τον Τραγκίσεβιτ. Ναι. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και το Μάρμπουλ. Είχα προθυμοποιήσει να κάνω την έφεση, δεν βρέθηκαν ποτέ τα 15.000 του παραβόλου τη FIBA. Κοιτάξτε, έχοντας εικόνα μόνο των δικαστικών μετόπων και ενημέρωση ότι για να πουληθεί το ακίνητο του κυρίου Λάσκαρη στη Μύκονο που είχε μείνει μάλλον εκ παραδρομής των συναδέρφων του Λετωνού εκτός δέσμευσης ή ενδεχομένως με τη δικαστική απόφαση, δεν ξέρω, μην αδικό κανένα, έχοντας την εφορία πληρωμένη και το ΙΚΑ πληρωμένο και για τους επόμενους μήνες, αυτό γιατί έγινε, γιατί για να πάρει φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτηση ο κύριος Λάσκαρης έθεσε ως απαράβατο όρο το ΙΚΑ και η εφορία να καταβληθούν οι οφειλόμενες δόσεις καθώς και κάποιες επόμενες δόσεις από το τίμημα του συμβολαίου. Έτσι πληρώθηκε η εφορία και το ΙΚΑ. Να. Έτσι. Νομίζω με ένα πεντακοσάρικο μπορεί να ξεκινήσει τέλος πάντων το μπάλωμα των πολύ σοβαρών θεμάτων. Αν βρεθούν χρήματα και έστω κυρίως κάποια... να αποκατασταθεί μια έτσι σχέση εμπιστοσύνης απέναντι στους συνομιλητές και της διοίκησης, γιατί αυτή τη στιγμή έχει διαραγεί αυτή η σχέση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αν μιλάς στον αθλητή ή στον, ακόμα και στον μάνατζερ ή στον δικηγόρο σε μια γλώσσα που αντιλαμβάνεται και θεωρεί ότι δεν τον υποτιμάς, ναι, θεωρώ ότι πολύ ευκολότερα θα έρθει και σε μια διαπραγμάτευση ή τέλος πάντων θα βάλει πλάτη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς για να μιλήσεις. Ναι. Σωστά. Δηλαδή έχω γίνει και εγώ ρέκτης τέτοιων παραπώνων. Γιατί δεν απαντάνε στα γραφεία, γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο ο Χ. Λάσκαρης, ο Ψ. Λάσκαρης, ο όποιος αντιπρόεδρος και ούτω καθεξής. Είναι πρόβλημα αυτό για κάποιον που προσπαθεί να κλείσει υπόθεση πελάτη του. Είτε είναι μάνατζερ, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι και ο ίδιος ο παίκτης. Έχει τύχει να με πάρουν και παίκτες τηλέφωνο που είτε είναι στο 99 είτε έχουν μικροαπαιτήσεις από τον Άρη. Ναι. Όχι γιατί είμαι κάτι εγώ, αλλά γιατί δεν βρίσκω κάποιον άλλον. Ναι, σωστά. Ναι, γενικότερα για να αλλάξει η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, νομίζω κρίνεται επιβεβλημένη μια αλλαγή. Τώρα, σωστά μας τα διαχωρίσατε, είναι το θέμα των μετοχών, είναι το θέμα της διοίκησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, λύστε μας και μια άλλη πορεία, γιατί τη ρωτάει και αρκετός κόσμος και λέγεται έτσι δεξιά και αριστερά, εωρείται ότι εξυπηρετεί, για παράδειγμα, και νομικά σας το ρωτάω περισσότερο, κ. Στοφορίδη, τον κύριο Λάσκαρη να παραμένει όσο παραμένει και η δικαστική του διαμάχη με τον Λετωνό. Καλά, τώρα αυτό νομίζω ότι είναι σαν χαλαμάρα. Είναι λίγο καφενιακή, δηλαδή, βέβαια η τοποθέτηση. Έφυγε ελεύθερος με τους όρους που έφυγε. Τα 200 χιλιάρικα, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, δεν τα έχει καταβάλει ακόμα. Πάει με επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε ένα
σε ένα δικαστήριο κακουργιοδικίου, το οποίο θα γίνει σε 2-3-4 χρόνια, αν καταφέρει και πληρώσει την εγγύηση στην Αθήνα. Τώρα ούτε ο ίδιος πιστεύω ότι θεωρεί ότι θα παραμένει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Άρη μετά από τόσα χρόνια, ούτε στα σοβαρά ένας δικαστής στην Αθήνα θα δει με άλλο μάτι κάποιον που δηλώνει πρόεδρος του Άρη. Το χρησιμοποίησε, έλεγε ότι λόγω του Άρη τα έπαθα αυτά και ήθελα να χτυπήσουν τον Άρη και γι' αυτό χτυπήσαν εμένα και την πληρώνω εγώ για τον Άρη, έτσι έλεγε. Ναι, αυτό για, έλεγε. Για να είμαστε ρεαλιστές όμως... Λέω το αντίθετο έχει συμβεί, το ανάποδο. Λέω δύο πράγματα. Πρώτον, ο Άρης, άμα συνεχίσει έτσι, δεν είμαι... Και λυπάμαι που το λέω αυτό, πραγματικά λυπάμαι. Είδα και την ταινία για την ΑΕΚ το 1968 προχθές. Βλέπω άλλες ομάδες που τις είχαμε για πλάκα να γίνονται σινεμά και να κόβουν εισιτήρια και εμείς να οδεύουμε ολοταχώς προς τη Β' Εθνική, όχι για λόγους αγωνιστικούς, για λόγους εξωαγωνιστικούς. Έχουμε δύο καταπτώσεις εγγυητικών μετά από αναβολή, 8 Δευτέρου. Και δεύτερον, οι 200.000 ευρώ που επιβλήθηκαν σε αμφότερο το ζεύγος Λάσκαρε είναι εκοφαντική εγγύηση για οικονομικό αδίκημα. Ναι, αν δεν τα πληρώσει, μπαίνει φυλακή. Ευγένει ένταλμα σύλληψη τώρα αν θα μπει φυλακή, αν δεν θα το βρουν ποτέ, όπως συμβαίνει με αρκετούς. Γιατί κρύβεται καλά, γιατί θα φύγει από τη χώρα. Ή αν τέλος πάντων μέχρι να βγει το ένταλμα σύλληψης, που είναι μια διαδικασία που μπορεί να κάνει και ένα και ένα μισή μήνα, βρει τότε και τα πληρώσει έστω εκπρόθεσμα, δεν μπαίνει φυλακή. Όχι. Ναι, το εκπρόθεσμα πότε είναι, γιατί έχει πέρα 11 Δεκεμβρίου ήταν το... Τι να σας πω, η ενημέρωσή μου είναι ότι παίρνει κάποιες, υπάρχουν διάφορα δικονομικά όπλα, ότι παίρνει κάποιες προθεσμίες από τον ανακριτή. Μάλιστα. Τώρα και ο ανακριτής, πείτε μου κάτι. Είτε η ανακρίτρια, συγγνώμη, ναι. Κύριε Ακούμα. Και η ανακρίτρια φαντάζομαι θα σταματήσει να δίνει προθεσμία. Είτε δεν πληρώνει και εξαφανίζεται. Ναι. Είτε υπάρχει ένταλμα και συλλαμβάνεται. Μάλιστα. Αυτομάτως γεννάτε δικαίωμα στην οικογένεια του Άρη να τον διώξει. Βάλτε τη λέξη, το ρήμα διώξει, κάθε υπερβολή χρησιμοποιήστε το, και να έρθουν οι μετοχές πίσω στην ομάδα. Όχι. Το μόνο που γίνεται και το έχω ξαναπεί. Δηλαδή μπορεί να μπει φυλακή, μου λέτε, και να είναι κανονικά. Είναι ότι οφείλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, άλλος οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, να ζητήσει από την Επιτροπή να καταπέσει από τη θέση του Προέδρου. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ότι πάω λοιπόν εγώ που έχω ένομο συμφέρον. Ο ερασιτέχνης δηλαδή. Ο ερασιτέχνης, ναι. Και λέω, παιδιά, αυτός είναι μέσα. Ναι. Άρα τη σταματάει να είναι πρόεδρος στο ΔΣ. Μεταγαλωμέτωχος παραμένει. Μάλιστα. Άρα... Ποιος ορίζει διοικητικό συμβούλιο όμως, μισό λεπτό. Ο μέτοχος ή ο εραστέχνης. Ο μέτοχος. Ο μεγαλομέτοχος ή μπορεί ο εραστέχνης να ορίσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ξαναλέω, αν προκύψει έλλειψη διοίκησης, μπορεί να ορίσει συμβούλιο. Α, δηλαδή, μπορεί. Αν από τους 9 που είμαστε. Τώρα πώς είναι, γιατί να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, εσείς έχετε παραιτηθεί. Ο κύριος Ψηφίδης μου είπε. Παραιτήθηκε. Θα ενημερωθείτε και. Παραιτήθηκε. Ναι, έγινε γνωστό. Παραιτήθηκε. Ωραία, εντάξει. Εμένα μου το είπε στη μία ώρα. Πιθανό να το ανακοίνωσε. Ο κύριος Παπακυριάκης δήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Φαντάζομαι ότι θα το κάνει και αυτός υπό το βάρος και της χθεσινής ήττας. Ο κύριος Νικολός μας είπατε παραιτήθηκε. Ορίστε. Ο κύριος Νικολός μας είπατε παραιτήθηκε. Ο Νικολός μου είπε ότι παραιτήθηκε. Ναι, ότι είχε, Αρβανίτης, Ρούσος έχουν παραιτηθεί. Ναι. Μένουν λοιπόν τρεις. Οι δύο αδερφοί Λάσκαροι και η κυρία Ψεβίου. Θεωρώ ότι το δικαστήριο, με δεδομένο ότι τούτοι εδώ οι άνθρωποι πλήντου Μάνου έχουν να εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη για συμβούλιο χρόνια, το εννοώ το χρόνια, μπορεί το δικαστήριο να δεχθεί ότι από τους 9 οι εναπομείναντες 3, εκ των οποίων οι 2 με σοβαρή ποινική εμπλοκή, δεν επαρκούν για άσκηση διοίκησης σε μια ομάδα που είναι σε δύο οργανώσεις, το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό κύπελλο. Μα δεν είναι και εδώ, και ο ένας που είναι δεν είναι εδώ πλέον, ναι, ο Μάνος. Ναι. Ο μόνος είχε μείνει ο άνθρωπος. Καλά, τέλος πάντων, αυτός δεν έχει ποινική εμπλοκή και σε κάθε περίπτωση το ότι δεν είναι εδώ έχει να κάνει ίσως με προσωπικούς του λόγους. Δεν είναι ότι το απαγορεύεται. Ειρηνοδικείο είναι αυτό. Εκεί πρωτοδικείο. Πας, σε πρωτοδικείο. Πρωτοδικείο, πρωτοδικείο. Για να οριστεί μια διοίκηση και να προχωρήσει και τουλάχιστον και διοικητικά. Και το καλό αυτής της ιστορίας είναι ότι σήμερα καταθέτεις, αύριο δικάζεις. Άρα. Τετάρτη, λέτε, μπορεί να έχουμε μια τέτοια κίνηση.
Τετάρτη. Αν αποφασιστεί την Τρίτη, αποφασιστεί αύριο. Το ραντεβού αύριο είναι στις 8. Mm-hmm. Αν δεν υπάρξει κάποια προηγούμενη εξέλιξη, το Τετάρτη θα είναι το νωρίτερο Πέμπτη. Δεν μπορεί να είναι Τετάρτη. Άμα γράφετε όλο το βράδυ. Και τα ξέρουμε και τι πρέπει κύριε να γράψουμε. Κύριε Ταλτιδί, να γράφω όλο το βράδυ και είμαι βέβαιος ότι θα βρω και αρρωγούς. Ο Άρης Δικηγόρος είχε πάντα. Το γράφετε εννοούσα όλους τους νομικούς. Αυτό εννοούσα. Ναι, ναι. Ο Άρης Δικηγόρος είχε πάντα. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Και δικηγόρους που λειτουργούσαν και άοκνα και βάζοντας από την τσέπη τους. Να βρεθούν τα άτομα. Απλά για να θα συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο. Ναι, ναι, γιατί και ευθύνες θα έχουν ηθικές και ευθύνες ποινικές. Έχουμε δύο προτινόμενες διοικήσεις. Και από την πλευρά του κυρίου Αρβανίδη και από την κυρίου Καπάζο. Σύγκριση του δύο. Πράξουν τώρα, δεν είναι τώρα αυτά. Προτινόμενε. Εδώ δεν μπορούμε. Δηλαδή τώρα, για να μιλάμε ξανά σοβαρά. Έγινε ο κακός χαμός με τον Νικολό και τον Παπακυριάκη για να μπορέσουμε να πάρουμε τελευταία στιγμή 1 Φεβρουαρίου αναβολή ασμένοντας στην εγγυητική. Που θα μπορούσαμε να μην παίξουμε καν χθες το παιχνίδι με τον Κόρυβο. Τώρα έχουμε την πολιτεία να λέμε δύο προτάσεις και δύο διοικήσεις και ο εκλεκτός κτλ. Εντάξει. Ναι, μας είπατε προηγουμένως, γιατί το περάσαμε λίγο στο μπάι αυτό, ότι έχετε 8 Φεβρουαρίου για κατάπτωση της εγγυητικής για δύο περιπτώσεις. Ναι, από Σκορδίλη. Σκορδίλη, ναι. Πετράτος. Κούνουπα, τον μάνατζερ κύριο Κούνουπα, για απέτηση του 2005, 75.000 ευρώ. Του 5? Τι του 5? Του 5? Είπατε κάτι, του 5. Του 5, όχι του 15, του 5. Ο Κούνουπας είναι αυτός με τον Κίκη Κλάρκ, αυτό είναι. Κάθε ξεχασμένη απέτηση, για να μην πω κάθε πικράμενο και παρεξηγηθεί κανένας, του άνοιξε την όρεξη, γιατί σου λέει αυτοί μπορεί του χρόνου να μην υπάρχουν. Ναι. Είναι κάτι σαν ηρακλοποίηση, ας πούμε, του Άρη, έτσι. Που βόλτα κάνει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και βλέπεις κάποιον Ηρακλή να κυνηγάνε. Τον αρασιτέχνη, το ποδόσφαιρο, το ρέμο, το μπάσκετ, κάποιον κυνηγάνε κατά καιρούς. Άρα... Δηλαδή σε μια στιβαρή διοίκηση ή στη διοίκηση Αρβανίδη που τα είχε βάλει ο άνθρωπος σε μια σειρά με το 99, δεν νομίζω ότι θα είχε κανείς αξίωση από το 5. Μάνατζερ ο οποίος θέλει να πουλήσει παίκτες. Μάλιστα. Ακόμα και ο Σκορδίλης. Και ο Σκορδίλης από τα χρόνια του Δαμιανίδη είναι η απέτησή του. Έτσι, μην... Εντάξει, εξαιρετική είσαι στη δουλειά σας, ξέρετε ποτέ έπαιζε ο Σκορδίλης. Ναι. Και έχουμε και Δαμιανίδη όμως δικαστήριο, ως Άρης. Εντάξει, εκεί πρώτα ο Θεός, ως τώρα κερδίζουμε. Εντάξει, ναι. Το ότι συνεχίζει να κάνει δικαστήρια δεν θεωρώ ότι τον τιμά. Γιατί και αυτός, εντάξει, δεν νομίζω ότι ό,τι και να έκανε, παριανός. Ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν υποστήριζε άλλη ομάδα, δεν νομίζω ότι μας συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το γραφείο μου και την τσέπη μου. Εντάξει, είπα ότι είμαστε στο Δαμιανίδη, όσο δεν μου ανερούν την εντολή θα ασχολούμαι εγώ. Άρα, πάμε στο αυριανό, εκεί νομίζω ότι θα κρυθούν πλέον πάρα πολλά πράγματα και οι κινήσεις περαιτέρω. Θεωρείτε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να οδηγήσει σε λύση? Γιατί ακούγεται και αυτό ως κομμάτι, ότι και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ Άρης μπορεί να δώσει κάποια λύση. Η Γενική Συνέλευση, αν δεν προκριθεί για τους λόγους που σας ανέλησα ή αν αποτύχει, γιατί η επόμενη δικάσιμο της Επιτροπής είναι 8 Φεβρουαρίου, δηλαδή το νωρίτερο που μπορεί να δικαστεί η αίτηση για ακύρωση των διαβίωσης μετοχών είναι 8 Φεβρουαρίου. Αν δεν επιτύχει ή αν δεν προκριθεί από τους αμέσως ενδιαφερόμενους τέσσερις μετόχους, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έστω στο 1 εκατομμύριο που είναι απαραίτητο 151%, και παράλληλα να δεσμευτούν οι παρόντες μέτοχοι. Καλά, για τον αεραστέχνη είναι αυτονόητο. Εντάξει, εξυπακούεται. Η μάνα του λόγου είναι, θα δεσμευτεί. Να δεσμευτεί και ο κ. Λάσκαρης ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα προτίμηση. Ναι, αλλά εκεί θέλουμε και ένα εκατό. Και ένα εκατομμύριο θέλουμε εκεί πέρα. Η καλύτερη λύση, έλεγε ο Ξανθός, είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Αν δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για να αλλάξουν χέρι μετοχές, θα πρέπει να μαζέψουμε. Σας ξαναλέω, ένα εκατομμύριο θέλουμε, αν δεν δεχθεί ο κύριος Λάσκαρης να μειώσει την αξία της μετοχής που έχει. Αλλιώς μπορεί να προκηρυχθεί αύξηση 1 εκατομμύριο, να μαζευτούν 500.000 και με μια γενναία από πλευράς του κυρίου Λάσκαρη απόφαση, αυτός ή αυτοί που θα τις δώσουν να πάρουν ακόμα και το 90% των μετοχών. Ή το 89% τέλος πάντων, για να ακριβώ λόγο. Κατάλαβα. Άρα όπως και να έχει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ο κύριος Λάσκαρης καθορίζει
τις εξελίξεις. Εκτός αν γίνει, ναι, αυτά τα οποία περιγράψαμε λίγο πριν, τα ξαναλέμε, μέσω επιτροπών επαγγελματικού αθλητισμού κτλ. Δεν νομίζω, ειλικρινά δεν έχω μιλήσει, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους, τον κύριο Βαρολάμη και τον άλλο συνάδελφο που τόσο εκπροσωπεί στον ποινικό, δεν νομίζω ότι πραγματικά το εξυπηρετεί σε κάτι στη μακρόσυρτη ποινική διαδικασία που τον περιμένει να το να γιατί καθυστερεί, να μπορείτε να καταλάβετε. Όμηρο τον Άρη, για ποιο γίνεται αυτό, για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή θα στραφεί εναντίον του. Καλός ή κακός, πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις, είναι νέος άνθρωπος, να φροντίσει για την ιστεροφημία και τη δική του και του αδερφού του και της γυναίκας του. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο μέγεθος για να φτάνει σε τέτοιες κατάντιες. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δώσατε πολλές απαντήσεις και ξεκαθαρίσαμε αρκετά ζητήματα που ήταν λίγο μπερδεμένα έτσι στον κόσμο του Άρη. Καλά, μπερδεμένα θα παραμείνουν. Τώρα έχω να ακούσω πάλι τα σχόλια μου στο Facebook, αλλά τέλος πάντων. Ναι, προσέξτε όμως λίγο, κύριε Χριστοφορίδη, ακούστε με λίγο. Δεν γίνεται ούτε εμείς ούτε εσείς να λειτουργούμε με βάση το πώς κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα στο Facebook. Αυτό το θέμα με τις μετοχές που το ξεκαθαρίσατε τόσο απλά στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ένα πράγμα το οποίο και εμείς με τον Αλέξη το λέμε εδώ και 6 μήνες. Έξι μήνες λέμε. Λέτε, άλλο δέσμευση, και άλλο κατάσχεση. Τι θέλετε να άλλο πω, μεταβίβαση. Γιατί τα ακούτε τα σχολιανά σας αφού τα ακούτε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Από εκεί πέρα όμως κακώς ασχολούμαστε με τους 10 του Facebook, γιατί υπάρχουν άλλοι 990 στους 1000 που αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν και διψούν είτε για ενημέρωση, είτε για να δει μια λύση στην ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Οι τοξικοί άνθρωποι θα υπάρχουν παντού. Με το Facebook έχουν πολλαπλασιαστεί μερικοί. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, δεν πειράζει. Α σκεφτούν οι τοξικοί άνθρωποι. Έχετε απόλυτο δίκιο σας. Θα λέτε, εντάξει, αυτό σαρκάζομαι λίγο. Γιατί πραγματικά και εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Αντιμετωπίζοντας καθημερινά δικαστικά προβλήματα με έναν Άρη, ο οποίος καλά-καλά δεν έχει πια μάρτυρα να έρθει στα δικαστήρια. Μάρτυρα εννοώ να καταθέσει. Όχι ναι. Ο μάρτυρας. Ο μάρτυρας υπάρχουν πολλοί στον Άρη. Αλλά ας βάλουμε. Στο στόχο το 8 Δευτέρου που είναι μετά από αναβολή μακρινή μάλιστα που είχε δοθεί η αίτηση για κατάπτωση της εγγυητικής μας, ας αντιληφθούμε ότι αν καταπέσει η εγγυητική και δεν αναπληρωθεί πρωτάθλημα τέλος για τον Άρη, κατελάχιστον πάμε στην Α2 και ας φροντίσουμε μέχρι τότε να έχουμε κάνει, δεν λέω να ξοφλήσουμε, να έχουμε κάνει τους απαραίτητους διακανονισμούς. Γιατί μετά η συμπλήρωση ηγητικής πρέπει να γίνει στην προθεσμία που θα μας ταχθεί στην ακεραία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σκόντο στην Επιτροπή να πούμε αντί για τόσα σας δίνουμε λιγότερα. Μπορούμε να κάνουμε σκόντο στους παίκτες. Και στους παίκτες, στον παίκτη και στον μάνατζερ μαζί με τους δικηγόρους. Μάλιστα. Οκ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.